Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, αυτή η σύμβαση κλείνει μία εκκρεμότητα των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στη διαδικασία της Μπολόνια για τη διευκόλυνση κινητικότητας προσωπικού, που να μην ξεχνάμε αποτελεί και μία από τις τέσσερις ελευθερίες του Μάστριχτ. Αυτοματοποιεί πράγματι τη διαδικασία αναγνώρισης προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε μία χώρα από μια άλλη χώρα. Και ξέρετε, θα λέω, επειδή ακούστηκαν ωραίες λέξεις να περιγράφουν αυτή την κινητικότητα και την ευκολία και την αυτοματοποίηση, θα λέγαμε ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Αν δεν ήταν γνωστή η εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ακαδημαϊκά και στα εργασιακά, αλλά και στο προσφυγικό, γιατί όλα αυτά τα αγγίζει αυτή η σύμβαση. Συμπληρώνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οπλοστάσιο θα πούμε εμείς, για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως το είδαμε στο νόμο 4957 του 2022, αλλά και με τον πρόσφατο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τον 5094, που επιτρέπει την αναγνώριση περιόδων σπουδών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε δηλαδή για προγράμματα σπουδών κολλάζ, κομμάτια και αποσπάσματα, πτυχία που θα είναι προσόντα, μία γραμμή στο βιογραφικό, για απόφοιτους πολλών ταχυτήτων και φυσικά όλα αυτά με ατομική ευθύνη, γιατί ξέρετε πολύ καλά, αυτή είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα, αυτό έχουν ψηφίσει όλα τα άλλα κόμματα στην προηγούμενη Ευρωβουλή, που ψήφισαν την ατομική μαθησιακή διαδρομή, τα μικροδιαπιστευτήρια, τον ατομικό φάκελο δεξιοτήτων. Και εξάλλου, αυτή ήταν και η απάντηση που λάβαμε, έλαβαν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ όταν ερώτησαν σχετικά με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια την Κομισιόν, και η απάντηση ήταν, και διαβάζω: «Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόθεση της Ελλάδας να επικυρώσει τη Σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση». Και παρακάτω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ανάγκη τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών, δηλαδή την GATS, για την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις του χάρτη σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία ίδρυσης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα και σε αυτά υπακούει και η σύμβαση που έρχεται σήμερα προς κύρωση. Γιατί σήμερα έχει γίνει κατορθωτό μετά από εργώδεις προσπάθειες χρόνων όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα, να διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο που μένει απλά να συμπληρωθεί από την κύρωση αυτής της σύμβασης. Γιατί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν συμβάλει ώστε σήμερα να μπορεί να σταθεί ο ορισμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι όπως ακούστηκε πριν, ευρύχωρος, ώστε να χωράει οτιδήποτε μετά δευτεροβάθμιο, αρκεί η χώρα προέλευσης να το αναγνωρίζει το ΧΗ ίδρυμα σαν τριτοβάθμιο. Αυτή η πολιτική χρόνια τώρα έχει οδηγήσει στους τίτλους των κολεγίων με τα τριετή προγράμματα σπουδών να είναι επαγγελματικά ισοδύναμη με τους τίτλους δημόσιων πανεπιστημίων με τετραετή και πενταετή προγράμματα σπουδών, όπως έγινε με τον νόμο 4635, ελαίο ευρωπαϊκής κανονικότητας βεβαίως. Και βέβαια, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει πιστά τη διαδικασία της Μπολόνια, που έχει καταστήσει το πτυχίο ένα απλό προσόν. Εξάλλου και η Λισαβόνα μόνο προσόντα αναγνωρίζει. Και βέβαια, πλέον, οι σπουδές των νέων παιδιών, δηλαδή, γιατί εδώ είναι και ένα σοβαρό θέμα που αφορά όλη την κοινωνία, η μεταλαμπάδευση γνώσεων στην επόμενη γενιά μιας κοινωνίας, γίνονται και αυτές πεδίο κερδοφορίας για λίγους επιχειρηματίες. Σύμφωνα λοιπόν με τους όρους της σύμβασης αυτής, η χώρα υποδοχής οφείλει να αναγνωρίσει ένα προσόν, όπως είναι αυτή των σπουδών, που αποκτήθηκε σε μια άλλη χώρα, εκτός κι αν ο αρμόδιος φορέας στη χώρα υποδοχής αποδείξει ότι ο ξένος τίτλος σπουδών είναι ουσιωδώς διαφορετικός. Δηλαδή, βαρύνει τη χώρα υποδοχής και το φορέα που δεν διευκρινίζεται ποιος θα είναι αυτός, και θέλουμε μια διευκρίνηση εδώ πέρα, βαρύνεται με την υποχρέωση να αποδείξει ότι ο τίτλος που κατέχει αυτός που κάνει την αίτηση είναι ισότιμος με τίτλους σπουδών που απονέμει η χώρα υποδοχής. Τώρα, ο χαρακτηρισμός ουσιωδώς διαφορετικός εναπόκειται στην κρίση του φορέα υποδοχής. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα τοπίο εμπορευματοποιημένη στο βάθμιο της εκπαίδευσης, και θα εξηγήσω παρακάτω με παραδείγματα. Άρα λοιπόν, μία ερώτηση, μία διευκρίνηση. Ποιος θα κρίνει την ουσιώδη διαφορά? Θα είναι ο ΔΟΑΤΑΠ,
θα είναι ο φορέας υποδοχής, θα είναι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών ή το πρόσωπο που θα οριστεί στο άρθρο 3. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η σύμβαση αυτή ανοίγει διάπλατα την πόρτα για αναγνώριση των αποφύτων των κολεγίων. Τους δίνει δηλαδή και ακαδημαϊκή ισοτιμία. Παράδειγμα, εάν ένας απόφυτος κολεγίου που του έχει αποδοθεί ένας τίτλος σπουδών από ένα ξένο πανεπιστήμιο μέσω franchise ή οτιδήποτε άλλο. Παράδειγμα, αυτόν τον καιρό κατακλυζόμαστε από διαφημίσεις τέτοιων προγραμμάτων σπουδών, όπως είναι και ένα πρόγραμμα μηχανολόγων μηχανικών, λέει, που διαφημίζεται από ένα κολέγιο, το οποίο, προσέξτε, έχει ιδρύσει πολυτεχνική σχολή, έτσι λέει στο site του, τη στιγμή που η ίδια η ελληνική πολιτεία αρνείται αυτόν τον τίτλο, τη χρήση αυτή του όρου στα δημόσια ιδρύματα που η ίδια έχει ιδρύσει και χρησιμοποιεί τον όρο σχολή μηχανικών για να διακρίνει από τις παραδοσιακά πολυτεχνικές. Ωστόσο, στη λογική της ελευθερίας του επιχειρήν, μπορεί ο όρος πολυτεχνική σχολή να γίνεται πατσαβούρη στην κυριολεξία από κάθε επιχειρηματία. Εάν λοιπόν ένας τέτοιος απόφυτος κολεγίου ετηθεί να συνεχίσει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημόσιου πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να τον απορρίψει επειδή δεν έχει ισότιμο πτυχίο. Θα πρέπει να αποδείξει ότι το πτυχίο του δεν είναι ισότιμο και ότι είναι δηλαδή σημαντικά διαφορετικό. Και ξαναλέω, αυτό επιδέχεται πολλών ερμηνεών σε ένα πανεπιστήμιο που έτσι όπως το έχετε καταντήσει πρέπει να κυνηγάει το ίδιο πόρους για να είναι βιώσιμο, δηλαδή να κυνηγάει δίδακτρα, να κυνηγάει πελάτες. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ακαδημαϊκότητα, την αριστεία και όλα αυτά που χρησιμοποιείται σαν όρους τόσο εύκολα. Τώρα, είπα και πριν ότι ο ορισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεχυλώνει ώστε να χωρέσει ό,τι ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια. Και βέβαια είναι θέμα ερμηνείας. Δεν θέλω να μπω σε δυσίωνες προβλέψεις για τη φάμπρικα αναβάθμισης προσόντων που μπορεί να ανοίξει, με το αζημίωτο βεβαίως. Όχι ότι δεν γίνονται τόσα χρόνια, αλλά τώρα θεσμοθετείται αυτό το πράγμα. Παράδειγμα, παίρνει κάποιος ένα πτυχίο ψυχολογίας από ένα κολέγιο με franchise, μέσω franchising, έτσι, από ξένο πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα, για παράδειγμα, στο τμήμα ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Εκτός και αν το τμήμα του ΕΚΠΑ μπορεί να αποδείξει ότι το πτυχίο ψυχολογίας του μητρικού πανεπιστημίου είναι σημαντικά διαφορετικό από το δικό του ως προσόν, κτλ. Κτλ. Βέβαια, θα πείτε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΕΚΠΑ να μην το δεχτεί, του τμήματος υποδοχής. Ναι, αλλά αν στη μέση υπάρχουν δίδακτρα. Τα κριτήρια αριστείας καταλαβαίνετε ότι γίνονται συνάρτηση της βιωσιμότητας του προγράμματος σπουδών. Ακόμα χειρότερα, κάποιος ξεκινάει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εδώ ή έξω, αδιάφορο, για να περάσει τα δύσκολα, ας πούμε, μαθήματα. Σε ένα ιδιωτικό. Και συνεχίζει αναγνωρίζοντας μονάδες CTS για να πάρει πτυχίο από ένα δημόσιο που ακόμα έχει τη βούλα της αξιοπιστίας. Για να μην κοροϊδευόμαστε, λοιπόν. Ο κύριος σκοπός που εξυπηρετεί αυτή η σύμβαση, όπως εξάλλου και ολόκληρη η διαδικασία της Μπολόνια, είναι ένας. Η δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής απασχολήσιμων με προσόντα για τη διαλογή εργαζομένων από τους εργοδότες. Το προσόν, όπως γνωρίζετε, δεν υπόσχεται πρόσβαση στο επάγγελμα. Εξασφαλίζει όμως μια θέση στην αρένα. Δεν θεωρούμε επίσης ότι δεν είναι τυχαίο ότι προσθέθηκε το 17 στη σύμβαση η ρήτρα για τους πρόσφυγες και αφορά ξεκάθαρα σε συνδυασμό με την πολιτική στο προσφυγικό, στη διαλογή εγκεφάλων και ταλέντων ανάμεσα στους πρόσφυγες. Εξάλλου, ο ίδιος ο ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης, από τη σύλληψή του, είχε σκοπό αυτό ακριβώς. Να δημιουργήσει μια μεγάλη δεξαμενή προσόντων, για να έχουν οι εργοδότες να διαλέγουν αυτούς που θέλουν, όταν τους θέλουν και στην τιμή που τους θέλουν. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό σε μια αγορά, ότι όταν η τιμή δεν επιτυγχάνεται, πρέπει να τονωθεί η προσφορά. Δηλαδή, ανοίγουν οι κάνουλες της δεξαμενής να γεμίσει, πότε με πρόσφυγες, πότε με πτυχιούχους νέων σχολών κτλ. Βέβαια, προφανώς συμφωνούμε με τους προλαλήσαντες ότι είναι χαρακτηριστικό ότι η σύμβαση έρχεται στη Βουλή τώρα που πλέον στην αγορά μπαίνουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως παραρτήματα ξένων καταρχάς. Τόσα και τόσα χαρτιά θα πέσουν στην αγορά, ας πέσουν και μερικά ακόμα. Και βέβαια, δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από τη συζήτηση τα εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα μιας σειράς τμημάτων δημόσιων πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τη σύμβαση εξάλλου, η αναγνώριση ενός προσόντος ανώτατης εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό τονίζεται και στην προσθήκη για τους πρόσφυγες. Γι' αυτό αναρωτιόμαστε. Για ποιο λόγο η βιασύνη με την υπογραφή της, και η βιασύνη είναι, αν τη φαίνεται τώρα, όταν ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το εσωτερικό μπάχαλο με τα επαγγελματικά δικαιώματα που όλοι μαζί έχετε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.
είναι παιδιά κατώτερου Θεού, όσες και όσοι έχουν πτυχία από δημόσια πανεπιστήμια και πρώην ΤΕΗ, αλλά με τις παρελκυστικές τακτικές όλων σας, την κοροϊδία τόσων χρόνων, το εμπόριο ελπίδων όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, δεν έχουν ακόμα αυτά τα προσόντα επαγγελματική αναγνώριση. Τι λέτε σε όλους αυτούς και στις οικογένειές τους, ότι κακώς πέτυχαν και τέλειωσαν δημόσιο πανεπιστήμιο, ας πλήρωναν να αγοράσουν ένα πτυχίο από κάποιο μαγαζί? Και μία ερώτηση. Ασκείτε το δικαίωμα επιφύλαξη ως προς τη μη εφαρμογή του άρθρου 6.3 της Σύμβασης, που αφορά τις συνέπειες αναγνώρισης τίτλων σπουδών και βάθμιας εκπαίδευσης ως προς την πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές ίδιας εκπαίδευσης, τη χρήση ακαδημαϊκού τίτλου και τη διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Θέλουμε να εξηγήσετε πώς ακριβώς εννοείται αυτή την επιφύλαξη. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Η συνθήκη αυτή δεν αφορά μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αφορά όλη την κοινωνία. Αφορά μαθητές, φοιτητές, τις οικογένειές τους, τους εργαζόμενους. Αφορά με τι κριτήρια, με τι πόρους, με τι προϋποθέσεις και με τι στόχους αναπαράγεται το επιστημονικό δυναμικό μιας κοινωνίας. Δηλαδή, οι γιατροί θα εκπαιδεύονται για να υπηρετούν την κοινωνία που τους σπουδάζει ή για να κερδοσκοπούν πάνω στη δουλειά τους οι επιχειρηματίες της υγείας? Οι μηχανικοί θα σπουδάζουν με θυσίες δικές τους και των οικογενειών τους για να βελτιώνουν τις συνθήκες δουλειάς και εργασία και ζωής των συνανθρώπων τους, να σχεδιάζουν και να μελετούν, να χτίζουν τις πολιτείες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος ή για να αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους εκμετάλλευσης των συνανθρώπων τους και να ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας σε μια χούφτα παράσιτα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, αυτή η συμφωνία αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα. Φυσικά καταψηφίζουμε χωρίς καμία επιφύλαξη. Ευχαριστώ.